Ποιητική Λύρα ακούγεται μία από τις σπάνιες φορές στη μεγαλοπρεπή όπερα του Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Μαγεύει το κοινό και συγκινεί τους κριτικούς εντός και εκτός της Οκεανίας που βλέπουν τη μουσική της Κρήτης να κλέβει την παράσταση σε ένα από τα πιο διάσημα κτίρια του 20ου αιώνα, σε έναν από τους σημαντικότερους ναούς των τεχνών ολόκληρου του κόσμου. Για μας που είμαστε ανάμεσα σε δύο πατρίδες ήταν πολύ συγκινησιακό, γιατί η Λύρα της Κρήτης είναι το σύμβολό μας, είναι το σύμβολο της Κρήτης, ό,τι και να λέμε. Σκεφτόμαστε Κρήτη και σκεφτόμαστε το όργανό μας, το όργανο που έχει βγάλει ο τόπος μας, τη Λύρα μας. Ο 43χρονος Μιχάλης Πλατήραχος από οικογένεια κριτικών μεταναστών με καταγωγή από τις Κουρούτες Αμαρίου Ρεθύμνου, λυράρης, τραγουδιστής και χοροδιδάσκαλος της ελληνικής παροικίας στη μακρινή Αυστραλία, δεν έκρυψε τη βαθιά συγκίνησή του. Για τον ίδιο ήταν ένα όνειρο που έμοιαζε άπιαστο, αλλά έγινε πράξη. Για την Αυστραλία το μεγαλύτερο εικόνισμα είναι η όπερα. Όταν συνδυάζεις δηλαδή αυτά τα δύο πράγματα που έχεις άμεσα δεσμό και με τα δύο ανάμεσα στις δύο πατρίδες αυτές, μπαίνεις μέσα, αγκαλιά τη Λύρα και σε διέπεσε από αισθήματα, δεν μπορώ να βρω μία λέξη να τα εκφράζει όλα αυτά τα συναισθήματα. Γεννήθηκε στο Σίδνεϊ από γονείς μετανάστες που κουβαλούσαν την Κρήτη ευλαβικά στις ψυχές τους και έτσι ο ίδιος ένιωθε από νωρίς πάνω απ' όλα κρητικός. Δέκα χρονών ζήτησε από τον πατέρα του μια λύρα. Τα μαθήματα που πήρε ήταν λιγοστά, αλλά είχε την τύχη να βρεθεί δίπλα σε σπουδαίους κριτικούς καλλιτέχνες που περιόδευαν στη μακρινή Αυστραλία. Εδώ το άλλο κοπέλι είναι ένα μικρό δείγμα από τη ράτσα των κριτικών. Ένα γερό χειροκρότημα για τον Μιχάλη Πλατήραρχο, τον νεότερο λυράρι που ξέρω. Το Πλατηραχάκι θα γίνει πολύ σωστός. Μεγαλώνοντας μακριά από την πατρίδα της καρδιάς του, τα ακούσματα της κριτικής μουσικής ήταν πηξίδα. Αυτή τη φλόγα του καίει τα στήθια του κάθε ευαίσθητου ανθρώπου να τη λάβουν όλα τα κριτικόπουλα προπαντός αυτά που ζουν εκτός Κρήτης. Με την ίδια αγάπη για την Κρήτη μεγαλώνει τώρα τα δικά του παιδιά. Προσπαθώ να τους περάσω τα μηνύματα πιο πολύ για να μην ξεχνάνε τις ρίζες τους και να, σε κάποια στιγμή να ξέρουν όταν μεγαλώσουν και κάνουν κοπέλια και αυτά ότι ο παππούς τους ήταν από τις Κουρούτες για παράδειγμα. Ο πατέρας μας έπαιζε λύρα. Σχεδόν μισό αιώνα μετά τα εγγένεια της περίφημης όπερας του Σίδνεϊ από τη Βασίλισσα Ελισάβετ, η κριτική λύρα έκανε θριαμβευτική εμφάνιση στα δικά του χέρια.